Στους 7 περίπου μήνες που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν υπουργός σε δύο υπουργεία. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Θα ήθελα να μου πείτε με βάση την εμπειρία σας, αν ισχύει αυτό που πολλοί κόσμος ξέρετε λέει για την κρατική μηχανή, ότι είναι και διεφθαρμένη και μη παραγωγική και εν πάση περιπτώσει εντελώς γραφειοκρατικοποιημένη. Νομίζω πως ισχύουν αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά. Και φαινόμενα γραφειοκρατίας υπάρχουν και ανάλογα με το Υπουργείο, πολλές είναι οι υπηρεσίες οι οποίες είναι διαδρομένες από συγκεκριμένα συμφέροντα, επιχειρηματικά και άλλα. Αλλά αυτή είναι η μία πλευρά. Αυτή είναι η πλευρά εκείνη που την ακούμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια αντίληψη ότι το δημόσιο τελικά μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και μόνο. Και αυτή η άποψη διατυπώνεται από όλους εκείνους τους κύκλους που θέλουν την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συρρήκνωσή του, αντιλαμβάνονται την παρουσία του δημοσίου ως ένα στενά, έτσι, διακριτικό θα έλεγε κανείς ρόλο στην γωνία, αφήνοντας το πεδίο βασικών λειτουργιών που θα έπρεπε να καλύπτει το δημόσιο προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος, ως ένα πεδίο δράσης για τις δυνάμεις της αγοράς. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά. Υπάρχει εκείνη η πλευρά ενός πάρα πολύ καλά καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού, ιδιαίτερα εκείνες οι γενιές των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν τελειώσει την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, είναι περιπτώσεις πάρα πολύ καλές, εξαιρετικές. Επειδή μάλιστα υπάρχει και ένας, αν θέλετε, ιδιωτικός τομέας όπου είναι χαμηλού επίπεδου στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, υπάρχουν πάρα πολύ καλές περιπτώσεις καταρτισμένων επιστημονικά ατόμων που είναι στο δημόσιο. Συνήθως αυτοί και μάλιστα όσοι λειτουργούν και με μια αίσθηση καθήκοντος είναι στο ψυγείο. Είναι χαμένοι κάπου και πρέπει να τους ανακαλύψεις. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που εμείς είχαμε μπροστά μας ήταν να αναδιοργανώσουμε την κρατική μηχανή, τον δημόσιο τομέα. Δεν το κάναμε, θεωρώ, στο βαθμό που έπρεπε ή για να το πω κάπως αλλιώς, υπήρχαν πολλές ταχύτητες μέσα στην κυβέρνηση. Υπήρχαν υπουργεία τα οποία κινηθήκαν σε μια διακατεύθυνση και κάποια άλλα τα οποία βραδυπορούσαν. Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί και άξιοι άνθρωποι στο δημόσιο τομέα, τους οποίους οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε τελικά να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, ένα δημόσιο το οποίο να είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πολιτών. Δηλαδή, θεωρείτε ότι μέχρι τώρα αυτή η λειτουργία ήταν ζήτημα πολιτικής μόνο απόφασης ή και νόμων, οι οποίοι λειτουργούσαν με τέτοιο τρόπο που να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η κρατική μηχανή. Και τα δύο υπάρχουν. Αλλά σκεφτείτε όμως ότι όταν εμείς βρεθήκαμε άπειροι σε κυβερνητικές θέσεις, ήμασταν απέναντι σε ένα δομημένο περιβάλλον το οποίο είχε μια ιστορία 40 τουλάχιστον χρόνων πίσω. Η κομματική εγκάθετη, η αρεστή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και επειδή οι πολιτικές ηγεσίες που προερχόντουσαν από τον νικοματισμό λειτουργούσαν με έναν συμπληρωματικό τρόπο, δεν υπήρχε μια αντιπαλότητα από ένα σημείο και έπειτα ανάμεσα στους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τα ίδια πρόσωπα τα συναντούσε κανείς εδώ και δεκαετίες, μην πω και παραπάνω. Οι οποίοι λειτουργούσαν έτσι με τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο, εκείνον που θέλει το δημόσιο τελικά να εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, είτε αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως ένα εργαλείο στο κομματικό κράτος για την αναπαραγωγή του, την αναπαραγωγή συγκεκριμένα του δικοματικού πολιτικού συστήματος όπως το γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ας έρθουμε τώρα στα πιο συγκεκριμένα που σας αφορούν από τη στήριξη σας σαν υπουργός. Καταρχάς, ως υπουργός εργασίας και για τις εργασιακές σχέσεις, τι πετύχατε ή αν θέλετε να σας το βάλω διαφορετικά, αν κάτι διασώθηκε από το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της υπογραφής του Τρίτου Μνημονίου στις εργασιακές σχέσεις. Εισαγωγικά να πω ως προς το τελευταίο, δεν νομίζω ότι έχει κλείσει η περίοδος αξιολόγησης του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε σε μία καμπή, είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι σε μία τακτική
αναδίπλωση, πες το υποχώρηση, αλλά τα βασικά αιτήματα τα οποία είχαμε και οι βασικές θέσεις που είχαμε διατυπώσει προεκλογικά παραμένουν αναγκαία. Ποιος δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ποιος δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις, ποιος, αν και σε κάποια από αυτά νομίζω ότι μπορέσαμε παρά τις δύσκολες συνθήκες και δώσαμε συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Μπορείτε να μου πείτε μερικά από αυτά? Ναι, σχετίζονται πάλι με το Υπουργείο Εργασίας, γιατί το Υπουργείο Εργασίας είχε τρία πεδία παρέμβασης. Το ένα ήταν το ασφαλιστικό, και στο ασφαλιστικό σας θυμίζω ότι κάναμε την πιο αποτελεσματική ρύθμιση χρεών ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με μια χωρίς προηγούμενο ανταπόκριση του κόσμου. Αυτό κανείς δηλαδή το βλέπει πλέον όταν μιλάει με αυτοαπασχολούμενους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι πραγματικά μπορέσανε και σταθήκαν στα πόδια τους όλο το προηγούμενο διάστημα, επειδή τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα το να ρυθμίσουν συσσωρευμένα χρέη, τα οποία δεν ήταν και με δικιά τους υπετιότητα. Ένα είναι αυτό. Στο ασφαλιστικό, βέβαια, είναι ένα πεδίο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι το αμέσως επόμενο διάστημα να καταθέσουμε μια δικιά μας πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες ατέλειωτες πάνω σε αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει εδώ και δεκαετίες, δεν είναι καινούριο. Εντάθηκαν τα προβλήματα την περίοδο του μνημονίου, αλλά σε κάθε περίπτωση η ανάγκη για μια βιώσιμη πρόταση του ασφαλιστικού συστήματος, η οποία θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλισης, του αναδυναμητικού χαρακτήρα και της αλληλεγγύης των γενεών, είναι κάτι αναγκαίο, το οποίο βέβαια προϋποθέτει ότι θα πρέπει να βρεθούν και νέοι πόροι για την στήριξη αυτής της πρότασης. Το δεύτερο πεδίο δράσης μας ήταν αυτό που είχε να κάνει με τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για τους ανέργους. Εκεί βρεθήκαμε απέναντι σε μια κατάσταση όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι λειτουργούσαν ως εξής. Υπήρχε ένα 65-70% το οποίο πήγαινε για αυτούς οι οποίοι τα διεκπεραιώνανε, για αυτούς οι οποίοι οργανώνανε αυτή τη δουλειά, και όλο το υπόλοιπο πήγαινε ως ένα βοήθημα, θα λέει κανείς, για τους ανέργους. Και μάλιστα με διάρκεια 4 και 5 μηνών αυτών των προγραμμάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι το μόνο που δεν έκανε μια τέτοια οργάνωση αυτής της δουλειάς ήταν να εξασφαλίζει μόνιμες, μετά το πέρας αυτών των προγραμμάτων, μόνιμες θέσεις εργασίας. Απλώς ανακύκλωνε την εργασία. Αυτό που το οποίο καταφέραμε ήταν να υπάρξει ένας επανασχεδιασμός, έτσι ώστε και να αυξήσουμε τον χρόνο της επιδοτούμενης απασχόλησης, αλλά να μπορέσουμε να το οργανώσουμε έτσι ώστε να παίρνουμε πια στοιχεία μετά από αυτή την εμπειρία, τα οποία να μας βοηθούν ώστε να οργανώνουμε έτσι τη δουλειά για να έχουμε μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας. Κάναμε κάποια βήματα σε αυτό τον τομέα. Αλλά το θέμα της εργασίας, ξέρετε, ο μόνος ο οποίος δεν ευθύνεται, ή εν πάση περιπτώσει αυτός ο οποίος έχει τη λιγότερη ευθύνη για την αντιμετωπίση, είναι ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας έχει να μαζέψει τα αποτελέσματα της εφαρμογής των πολιτικών. Είναι θέμα ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης. Θέλω όμως να σταθώ σε αυτά τα οποία είχα και εγώ. Ναι, όχι, εγώ δεν θα σας ρωτήσω για το εξής. Για τις ομαδικές απολύσεις. Εκεί θα ερχόμουν τώρα. Για πέστε μου λοιπόν. Εκεί θα ερχόμουν τώρα. Και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας φυσικά. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που κατορθώσαμε και κάναμε όσο διάστημα ήμασταν στο Υπουργείο Εργασίας ήταν ότι δώσαμε ξανά μια χαμένη αυτοπεποίθηση στον κόσμο της εργασίας. Ήταν εκατοντάδες οι προσπάθειες που γίνανε μέσα από τριμερείς συναντήσεις του Υπουργείου, των εργαζομένων και της αντίστοιχης επιχείρησης, όπου λύσαμε προβλήματα, προλάβαμε απολύσεις, αποφύγαμε μειώσεις, μέσα σε ένα αντικειμενικά πολύ δύσκολο περιβάλλον. Δώσαμε τη μάχη της αναδιοργάνωσης της επιθεώρησης εργασίας. Και παρόλο ότι ήταν αποψηλωμένη λόγω της εφαρμογής των προηγούμενων μνημονιακών πολιτικών, καταφέραμε και θεωρώ ότι αυτό αποτυπώθηκε ως ένα μεγάλο βαθμό τουλάχιστον
στα στοιχεία που εμφανίζονται μέσω του συστήματος Εργάνη το πρώτο εξάμηνο του 2015, ότι καταφέραμε να έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά σταθερής και πλήρους απασχόλησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό έγινε ως ένα βαθμό λόγω της κινητοποίησης επιθεώρησης εργασίας. Και νομίζω ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο έτσι κερδίσαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την μάχη. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα ήταν όλη αυτή η επεξεργασία, η διαμόρφωση μιας νομοθετικής πρότασης με την παράλληλη συζήτηση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους που έγινε για το βασικό θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θεωρώ ότι υπάρχει μια παρακαταθήκη θετική για την επόμενη κυβέρνηση, αν έχει την πολιτική βούληση να το αξιοποιήσει, αν είμαστε εμείς προφανώς θα το κάνουμε, να αξιοποιήσει αυτή τη δουλειά που κάναμε. Εγώ προσωπικά είχα και συναντήσεις με ευρωπαϊκά συνδικάτα, είχα πάει στον ILO και μάλιστα την μέρα που έφευγα από το Υπουργείο στον ασχηματισμό που είχε γίνει, είχε έρθει το σχόλιο του ILO, το οποίο χαιρέτιζε πια με συγκεκριμένες παρατηρήσεις την νομοθετική πρόταση που είχαμε διαμορφώσει τότε. Είναι ένα πεδίο σύγκρουσης, διαπραγμάτευσης στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι αυτή η διαπραγμάτευση γύρω από το θέμα των συλλογικών συμβάσεων είναι κάτι που είναι στο επίκεντρο και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι ακραίες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, όπως πάρα πολύ σωστά είχαμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα, θελήσαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως το πειραματόζω εφαρμογής αντεργατικών ρυθμίσεων, από διάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Άρα η έκβαση αυτής της μάχης έχει τεράστια σημασία προφανώς για τους Έλληνες εργαζομένους, αλλά θα έλεγα για τον κόσμο της εργασίας συνολικά στην Ευρώπη. Θεωρείτε δηλαδή ότι παρά την υπογραφή της νέας συμφωνίας υπάρχει βελτίωση μέσω ευρωπαϊκών αγώνων, μέσω από ευρωπαϊκού μηχανισμού? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή πετύχαμε να αποκρούσουμε την απαίτηση των δανειστών να μην αγγιχτεί τίποτα από τους προηγούμενους μνημονιακούς νόμους και υπάρχει ένα ανοιχτό πεδίο. Και για τις ομαδικές απολύσεις το ίδιο σημαίνει. Το ίδιο σημαίνει και για τις ομαδικές απολύσεις. Γνωρίζω ότι οι ομαδικές απολύσεις ήταν μια πολύ συγκεκριμένη δέσμευση της κυβέρνησης Σαμαρά. Mm-hmm. Θα σας θυμίσω εδώ πέρα ότι υπάρχει ακόμη το θέμα του λεγόμενου συνδικαλιστικού νόμου, του lockout δηλαδή. Και βέβαια, μην το ξεχνάμε, το περάσαμε λίγο έτσι σιωπηρά, ότι καταργήσαμε τον νόμο για την επιστράτευση. Ο νόμος για την επιστράτευση είχε καταργηθεί από τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, τον αρμόδιο τότε υπουργό. Νομίζω ότι θα κρυθούν πάρα πολλά το επόμενο διάστημα γύρω από αυτό το θέμα. Ας έρθουμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που ήταν και στις αρμοδιότητες σαν υπουργός, που ήταν το θέμα των σκουριών και της ελληνικής χρυσός στη Χαλκιδική. Ήταν προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ότι τα ορυχεία θα κλείνανε. Παρ' όλα αυτά δεν κλείσανε και απλά με μια υπουργική σας απόφαση αναστάλλει για τεχνικούς λόγους η λειτουργία των ορυχείων. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η θέση του κόμματος, αν είναι ενιαία και να εξακολουθεί να ήταν αυτή που ήταν και πριν τον Γενάρη του 2015. Εγώ δεν είδα διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στην κυβέρνηση και μέσα στο κόμμα γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά από το να διατυπώνεις μία άποψη για την σκοπιμότητα μίας επένδυσης, για την οποία είχαμε πει ότι έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, πέρα από τις άμεσες περιβαλλοντικές, αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από το να το διατυπώνεις αυτό μέχρι το να μπορέσεις να το κάνεις πράξη με ένα τρόπο που να είναι νόμιμος, απέχει πάρα πολύ. Κάθε απόφαση και σωστά της πολιτικής ηγεσίας ενός Υπουργείου, της Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Διότι ξέρετε ότι όλα αυτά κρίνονται κάποια στιγμή στα δικαστήρια. Θα σας πω ειλικρινά τι συνάντησα εγώ γύρω από αυτό το θέμα. Από τα πρώτα που ζήτησα να ενημερωθώ είναι τι γίνεται με το θέμα των σκουριών. Εκεί διαπίστωσα ότι είχε χαθεί ένας πολύτιμος χρόνος. Παρόλο ότι είχαν γίνει κάποια δειλά βήματα
Και είναι αυτό μάλιστα το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας κάποια στιγμή για μια απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας, η οποία δεν αφορούσε βέβαια την απόφαση που πάρθηκε επί των ημερών μου που σχετιζόταν με την αναστολή των εργασιών στις Κουριές, αφορούσε μια απόφαση του Παναγιώτη Λαφαζάνη τον μήνα Απρίλιο, όπου είχε καθυστερήσει το Υπουργείο να απαντήσει σε κάποια αιτήματα της Ελληνικός Χρυσός πάνω από 60 μέρες και αυτό πάνω είχε προσβάλει η εταιρεία στο στέχη, είχε προσφύγει η εταιρεία στο στέχη. Αλλά αυτό που συνάντησα εγώ είναι το εξής, ότι ενώ υπήρχαν μια σειρά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε οι υπηρεσίες του Υπουργείου να τρέξουν, να καταγράψουν, να επιθεωρήσουν, να ελέγξουν, είχαν υπάρξει ολιγορίες. Υπήρχαν πορίσματα των επιθεωρητών περιβάλλοντος και μεταλλείων τα οποία καθυστερούσαν. Έχω την αίσθηση, θα έλεγα, για να είμαι προσεκτικός, ότι υπάρχουν μια σειρά περιβαλλοντικές παραβιάσεις και αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία της εταιρείας, οι οποίες δεν ήταν αυτή τη στιγμή, δεν είχαν βγει στην επιφάνεια. Τι είχε συμβεί? Θέλετε ολιγορία των υπηρεσιών? Θέλετε άλλου είδους παρεμβάσεις μέσα στη δημόσια διοίκηση από άλλα κέντρα? Θέλετε το γεγονός ότι πολλές από τις υπηρεσίες είναι αποδυναμωμένες από έμψυχο υλικό? Όλα αυτά υπάρχουν. Προσπάθησα λοιπόν να επιταχύνω αυτή την διαδικασία και επειδή ο χρόνος έτρεχε, σταθήκαμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο και οφθαλμοφανές θέμα που ήταν η υποχρέωση εδώ και πάνω από τρία χρόνια της εταιρείας να παρουσιάσει έναν σύγχρονο ακίνδυνο τρόπο μεταλλουργίας για την παραγωγή χρυσού, το οποίο υπήρχε ευθέως μέσα στη σύμβαση. Δεν το είχε κάνει και τους είπαμε ότι κύριοι, σας αναστέλουμε τις εργασίες που αφορούν στις Κουριές και ένα μέρος των εργασιών στην περιοχή της Ολυμπιάδας, όχι το σύνολο των εργασιών της, των μεταλλευτικών της εταιρείας, και αυτό πρέπει να αποκατασταθεί, γιατί η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά τις βάλαμε λουκέτο, είναι κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται, και υποχρεούστε μέσα στον επόμενο χρόνο, θα μπορούσε να το κάνει και την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, είναι στο χέρι της, να μας παρουσιάσετε αυτό το οποίο έχετε δεσμευτεί να παρουσιάσετε. Η απάντηση ήταν ο εκβιασμός και η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το ιερό δικαίωμα στην εργασία για πίεση πολιτική προς την κυβέρνηση. Είναι σε εξέλιξη ακόμη αυτή η υπόθεση, έτσι ώστε η εταιρεία να παρακάμψει τις υποχρεώσεις της. Νομίζω ότι πολύ καλά κάναμε και ήμασταν σαφείς ότι θα υπερασπιστούμε την νομιμότητα, το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον. Και έτσι νομίζω θα πρέπει να κινηθούμε. Άρα θεωρείτε ότι εάν η εταιρεία παρουσίασε ένα σχέδιο με το οποίο θα είναι συμβατό με τις περιβαλλοντολογικές ανάγκες της περιοχής, μπορεί να συνεχίσει να είναι αυτό? Γιατί δεν το έχει κάνει όταν πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα ίσως να μην υπάρχει αυτός ο τρόπος. Μάλιστα. Καλά, είστε σαφές αυτό που λέτε. Άρα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με παλαιότερες θέσεις της πάνω στα ορυχεία? Έτσι θεωρώ και νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές. Σε σχέση με τους εργαζόμενους των μεταλλείων που βρίσκονται σε κινητοποίησεις? Καταρχήν, οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα η συνδικαλιστική τους ηγεσία θεωρώ ότι κάνει ένα λάθος. Διότι αφήνεται να την χρησιμοποιήσει η εταιρεία και δεν κινείται στην υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν είχε κανένα λόγο η εταιρεία να θέσει σε διαθεσιμότητα το σύνολο των εργαζομένων. Από τη στιγμή που υπάρχουν εργασίες, περί το 60% του συνόλου των εργαστηριοθήτων της Ελληνική Χρυσός, οι οποίες δεν είχαν ανασταλεί. Άρα ήταν μια κίνηση καθαρά πολιτικής σκοπιμότητας. Τους είπε μάλιστα ότι αν πηγαίνανε στην επιθεώρηση εργασίας, θα μπορούσαν να δικαιωθούν και να αποτρέψουν αυτή την συνολική διαθεσιμότητα που επέβαλε η εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κινούνται τελικά με μια λογική την οποία θεωρώ δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εταιρείας. Προσέξτε να δείτε. Εγώ καταλαβαίνω ότι η συρρήκνωση ίσως των... και η ακύρωση, δεν ξέρω τι θα κάνει η Eldorado Gold αργότερα, η συρρήκνωση των εργασιών της εταιρείας να έχει αρνητική επίπτωση σε κάποιες θέσεις εργασίας. Βεβαίως,
Τα νούμερα αυτά που ακούγονται είναι ψεύτικα. Δεν υπάρχουν 2.000 εργαζόμενοι. Είναι περί τους 1.800, μαζί όμως με αυτούς που απασχολούνται μέσω εργολάβων. Άρα είναι τελείως διαφορετική η εικόνα που μας παρουσιάζεται. Εκείνο για το οποίο εμείς είχαμε δεσμευτεί ως ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθούμε να λέμε είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες να δημιουργηθούν σε άλλους τομείς θέσεις εργασίας και να απορροφήσουν όσους τελικά και αν τελικά χαθούν θέσεις εργασίας. Ας πούμε τώρα σε μερικά ερωτήματα τα οποία είναι γενικότερα πολιτικά. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να συνυπάρξει η υπογραφή της νέας συμφωνίας στο Τρίτο Μνημόνιο με ένα νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που να διατηρεί ταυτόχρονα το ριζοσπαστικό αριστερό πρόσημο του κόμματος? Η απάντηση σε αυτό το πολύ πραγματικό και κρίσιμο ερώτημα είναι κάτι το οποίο θα κριθεί από τις δικές μας δυνατότητες, τη δικιά μας αποφασιστική προσπάθεια, από τους συσχετισμούς, από την ήττα μας ή τελικά, αν θέλετε, την τελική δικαίωσή μας. Δεν είναι γενικόλογη απάντηση. Μπορεί να μεταφραστεί σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας να απαντήσουμε. Θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα, παράλληλο σε σχέση με την συμφωνία που υπογράψαμε, το οποίο θα κινείται σε εκείνα τα πεδία που είναι έξω από τη συμφωνία. Δηλαδή, κανείς δεν μας εμποδίζει να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, να ενισχύσουμε την μεταποίηση στην Ελλάδα, να στηρίξουμε την αγροτοδιατροφική βιομηχανία. Πράγματα τα οποία δεν είχαν κατά νου οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι παραδομένες σε μια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη, θεωρούσαν ότι η αγορά θα τα λύσει μόνη της. Κανείς δεν μας εμποδίζει να κάνουμε πράξη το πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, κατά της διαπλοκής. Να σπάσουμε τους αρμούς της διαπλοκής που είναι τόσο τελικά έτσι βαθιά μέσα στην ελληνική πολιτική ζωή και καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια και παραπάνω. Κανείς δεν μας εμποδίζει να χτυπήσουμε την λαθρεμπορία. Αυτή η σύγκρουση δεν είναι εύκολη. Είναι σύγκρουση με ένα μέρος της εγχώριας ολιγαρχίας. Είναι σκληρή σύγκρουση. Αλλά δεν μπορεί να την κάνει κανείς άλλος πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τις δυνάμεις αριστεράς, οι οποίες επαγγέλλονται κάτι διαφορετικό. Ποιο είναι το διακύβευμα για σας των επερχόμενων εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου, τόσο γενικά, το διακύβευμα γενικά, όσο και ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ? Το διακύβευμα σχετίζεται με αυτό που λέγαμε αμέσως πριν. Δηλαδή, το να καταδειχθεί με πραγματικούς όρους, όχι στα λόγια, ότι η παρουσία της αριστεράς στην κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει τους όρους της σταδιακής απεμπλοκής από την ακραία λιτότητα, από το περιεχόμενο της πολιτικής αυτής της συμφωνίας. Αυτό είναι τελικά το στοίχημα. Και εδώ κανείς πρέπει να σκεφτεί ότι ο ρόλος της αριστεράς, το νόημα της ύπαρξής της, δεν είναι για να μην δοκιμάζεται και στα δύσκολα. Δεν είναι για να κάθεται εκ του ασφαλούς, εισπράττοντας, σωρεύοντας διαμαρτυρία, περιγράφοντας αρνητικές καταστάσεις. Δεν μπορεί να τρέμει στην προοπτική της ανάληψης διακυβέρνησης η αριστερά. Έστω και αν τελικά ιτηθεί, έστω και αν αναγκαστεί να κάνει δύο βήματα πίσω και ένα μπρος, ή δύο πίσω και δύο μπρος και ένα πίσω. Νομίζω ότι γι' αυτό είμαστε, γι' αυτό μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Δεν μπορούμε απέναντι στην πρόκληση που έχουμε μπροστά μας να μας εμπιστεύεται τα τελευταία χρόνια το 1/3 σχεδόν του ελληνικού λαού και εμείς να του λέμε, κοίταξε να δεις, κάποια άλλη στιγμή που θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα να μας εμπιστευτείς. Δεν μπορούμε να του γυρίσουμε την πλάτη. Όμως, ξέρετε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι μουδιασμένος με το Τρίτο Μνημόνιο και τη διάσπαση, φαίνεται όμως να υπάρχει μια αποσυσπήρωση, δημοσκοπικά εννοώ, γύρω στο 50%. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ανατρέψιμο? Είναι ανατρέψιμο. Νομίζω ότι ήδη το αντιλαμβανόμαστε τις τελευταίες μέρες και αυτή η πραγματικότητα επιβάλλει
να συζητάμε με όλες και όλους όσους ήταν μαζί μας, όσους επί δεκαετίες δώσαμε κοινούς αγώνες. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Η αριστερά έχει μια πολύ πλούσια αρνητική ιστορία διασπάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε ως καταρχήν ένα ενωτικό εγχείρημα της κατακερματισμένης αριστεράς. Νομίζω όμως ότι το βασικό στοίχημα που ήταν η ενοποίηση, η υπόθεση της ενοποίησης των διαφόρων εκδοχών της αριστεράς δεν περπάτησε στο βαθμό που θα θέλαμε. Γι' αυτό και στα δύσκολα βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι συντροφοί μας ακολουθήσαν έναν άλλο δρόμο, αναδεικνύοντας όμως ότι τελικά υπήρχαν βαθύτερες στρατηγικές προσεγγίσεις και αναγνώσεις της πραγματικότητας. Θεωρείτε δηλαδή ότι η ενότητα με τόσο πολύ διαφορετικές στρατηγικές αποκλίσεις είναι σχεδόν ανέφικτη. Και δεν την κατακτήσαμε ποτέ στην πράξη. Και το δεύτερο που βάλατε, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι δεν λειτουργήσε ποτέ ως ενιαίο κόμμα, αλλά ως κόμμα διαφόρων κομματιών, με στρατηγικές αποκλίσεις. Όσοι παρικούν στην Ιερουσαλήμ, το αντιλαμβάνονται αυτό, το έχουν ζήσει. Μια τελευταία ερώτηση είναι, υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω το εξής, δηλαδή, αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, που τουλάχιστον δημοσκοπικά δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μετεκλογικές συνεργασίες, όχι μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά αν χρειαστεί και με άλλα κόμματα, δηλαδή πιο συγκεκριμένα το ποτάμι και το Πασόκ. Δεν βάζω καν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτό θα είστε κάθετοι. Οι δυσκολίες είναι πολλές σε μια τέτοια περίπτωση. Και νομίζω ότι αυτές τις λίγες μέρες που απομένουν μέχρι την κάλπη, θα πρέπει να καλέσουμε τον καθέναν ξεχωριστά να αναλογιστεί ότι ψηφίζοντας τον Α ή το Β θέτει και τα προβλήματα της επόμενης μέρας. Ένας αποδυναμωμένος, ένας μη αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Αλλά εάν θέλουμε τελικά να επιτύχουμε όλα αυτά που λέγαμε πριν, αν θέλουμε τελικά να επιβεβαιώσουμε ότι έχει σημασία ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην κυβέρνηση, και έχει σημασία όχι προφανώς για να έτσι ικανοποιούνται οι προσδοκίες, οι προσωπικές του καθενός, οι φιλοδοξίες. Ευτυχώς νομίζω ότι είναι μακριά από εμάς τέτοιας αντιλήψεις και φαινόμενα. Έχει σημασία για τους πιο αδύνατους αυτής της κοινωνίας, για τους φτωχούς αυτού του τόπου. Για να επιβεβαιώσουμε όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει στην περίπτωση που βρεθούμε σε συνεργατικά σχήματα να είναι τέτοια που να μην ουσιαστικά νοθεύουν αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ να φανταστώ λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία, με το ποτάμι, το κόμμα της διαπλοκής. Το κόμμα που ιδρύθηκε, θυμόσαστε πώς ξαφνικά εμφανίστηκε και μέσα σε ποια γραφεία της διαπλεκόμενης ολιγαρχίας πάρθηκε η απόφαση για την δημιουργία του κόμματος αυτού. Και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή κουβαλάει βαρύδια. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτός ο χώρος, ο οποίος ουσιαστικά εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, να μπορούσε να είχε υπερβεί πολλά από τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε τα τελευταία χρόνια, την νεοφιλελεύθερη μετάλλαξή του. Δεν το βλέπουμε. Είναι τα πράγματα λοιπόν δύσκολα. Ας αναλάβει λοιπόν και ο κόσμος την ευθύνη να διαμορφώσει ένα μετεκλογικό σκηνικό, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε. Κι εγώ ευχαριστώ. Η κουβέντα πάντοτε στο Left είναι μια εμπειρία πολύ ανθρώπινη και διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος ο δικός μας κλικάρει στο Left. Φαντάζομαι να ήταν αυτά που είπαμε όχι ευχάριστα, τουλάχιστον γόνιμα. Να είστε καλά.